θα πάμε στην περιοχή της Ηλίας, όπου εκεί έχουν προχωρήσει και συγκεκριμένα ένας τουριστικός παράγοντας της περιοχής. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, μεταξύ άλλων βέβαια, μια ιδιότητα του κυρίου Μουρτζίνη. Σωστά. Σωστά, είναι τουριστικός παράγοντας. Έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια με επίκεντρο την αναδοχή ελαιοδέντρων από τουρίστες. Δηλαδή τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή και ζουν όμορφα και περνούν ξέγνιαστες στιγμές το καλοκαίρι και όχι μόνο, μπήκαν στη διαδικασία να υιοθετήσουν εντός και εκτός αγωγικών ένα ελαιόδεντρο. Η ιστορία που, από την οποία προέρχεται αυτή η εξέλιξη είναι πολύ ιδιαίτερη και νομίζω ότι είχε ξένα μας την πει ο κύριος Μουρτζίνης. Ακριβώς. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Χρύσανδο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρετε, είναι όμορφο να ανταλλάσσουμε ιδέες, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον πρωτογενή τομέα και έρχεστε σε επαφή, ξέρετε, με μια περιοχή όπως το νησί της Κρήτης που στηρίζεται και η οικονομία της. Σωστά. Θέλω να μου δώσετε μισό λεπτάκι χρόνο να ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία το κανάλι σας. Θέλω να δώσω τα χαιρετήματά μου στην όμορφη Κρήτη από τη γη της Ήλιδας, δίπλα στην Ολυμπία, στο δυτικότερο άκρο της Πελοποννήσου, στο όμορφο Αρκούδι, τη γη της Ελιάς και της Θάλασσας. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε την πιο όμορφη χώρα στον κόσμο, που συνδυάζει πολιτισμό, κουλτούρα, γη και ανθρώπους ευαισθητοποιημένους για τον τόπο που παρέλαβαν και θα πυροδοτήσουν στους επόμενους. Λέγομαι Μουρτζίνης Χρύσανδος και με το γιο μου Γιώργο και Παναγιώτη ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια να δίνουμε τη δυνατότητα σε φίλους, τουρίστες, πελάτες, επισκέπτες της περιοχής μας να υιοθετήσουν ένα ελαιόδεντρο ώστε να χαρούν και αυτοί έπειτα από τα πολλά χρόνια που επαναλαμβανόμενοι πελάτες έρχονται στην περιοχή μας να την αγαπήσουν ακόμα πιο πολύ. Για πείτε μας λίγο, αυτή η διαδικασία της αναδοχής, της υιοθεσίας, τι περιλαμβάνει? Μάλιστα. Αυτό προέκυψε από τα πολλά χρόνια της φιλοξενίας με τους τουρίστες. Η οικογένειά μας παραδοσιακά, οι γονείς μας ασχολούνταν με το αγροτική οικονομία. Από το 1960 με την ταβέρνα την Κλιματαριά, το 1991 με το ξενοδοχείο το Λίτσι και έπειτα από τη σχέση με τους φίλους πελάτες και από την ανταλλαγή δώρων όλα αυτά τα χρόνια, τις μέρες του κορονοϊού προέκυψε να μας βοηθήσουν φίλοι Ελβετοί στο μάζεμα της Ελιάς αλλά και τον Μάρτιο που φυτέψαμε καινούργια ελαιόδεντρα και στα γενέθλια της φίλης της Μπριγκίτε, θέλοντας ο σύζυγός της να βρει κάτι για να κάνει δώρο, εμείς σκεφτήκαμε, γιατί τα καταστήματα ήταν όλα κλειστά, σκεφτήκαμε να υιοθετήσει κάποια δεντράκια από αυτά που φυτέψαμε μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα και αυτά τα 2 χρόνια έχουμε υιοθετήσει πάνω από 105 δέντρα, τα οποία οι πελάτες δίνουν ονόματα, είτε δικά τους, είτε παιδιών, είτε εγγονιών. Και βέβαια μπαίνουν και στη διαδικασία να επαναλάβουν την επίσκεψή τους την επόμενη χρονιά στην περιοχή σας. Δηλαδή, μέσα από το γεγονός ότι προβάλλεται τον πρωτογενή τομέα μέσα από την ελαιοπαραγωγή, μπαίνουν στη σκέψη ότι πρέπει να βρεθώ για να δω από κοντά το δέντρο το οποίο φέρει το όνομά μου. Σωστά. Με την υιοθεσία του δέντρου παίρνουν ένα τίτλο υιοθεσίας, τους δίνουμε και 2 λίτρα λάδι δώρο, δίνουν όνομα στο δεντράκι, εμείς κρεμάμε τα μπελάκι με το όνομα που δίνουν στο συγκεκριμένο δέντρο, μπορούν να το περιποιηθούν εδώ στις διακοπές που είναι, να το ποτίσουν, να το σκαλίσουν και έτσι γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές στο εξωτερικό και για το λάδι μας και για τη χώρα μας και βέβαια κάθε καλοκαίρι που έρχονται το περιποιούνται και δίνουμε ραντεβού στα 5 χρόνια να πιούμε κρασάκι στο νήσιο του δέντρου πλέον και μεγαλώνουν και τα δεντράκια και τα παιδάκια που δίνουν τα ονόματα.
Και βέβαια είναι μια διαδικασία που, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και μεγάλοι και μικροί και νομίζω ότι οι κυγείς σας μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό που τους έχετε δίπλα σας με αυτό το ωραίο φόντο πίσω, γιατί είδαμε και μεγαλύτερους ανθρώπους και ένα μωρό στη φωτογραφία, οπότε όλοι μπορούν να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο. Σωστά. Με αυτό το πράγμα που έχουμε ξεκινήσει, που και εμείς δεν περιμέναμε ότι θα είχε τόσο πολύ ωραία εξέλιξη, έχουμε ζήσει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Έχουν υιοθετήσει δεντράκια από αδερφοί για το παιδί του αδερφού που θα γεννιόταν και μετά από 3 μήνες νεογέννητο, καθώς ήρθε το παιδάκι στην Ελλάδα με τους γονείς του, επισκέφθηκε το δεντράκι του με το όνομά του. Έχουν υιοθετήσει σχολεία που επισκέφθηκαν την περιοχή μας με το πρόγραμμα Εράσμους σαν σχολεία και αυτή ένα δεντράκι από Πολωνία, από Σλοβακία, από Ρουμανία, από Ισπανία, από Γαλλία. Μέχρι και κάποια χειρίσματα που έγιναν στην περιοχή μας για την ανάδειξη της περιοχής στη Λιθουανία, από τη λιθουανική τηλεόραση, έκαναν χειρίσματα στον Ελαιώνα μας, στα υιοθετημένα δεντράκια και σκηνοθέτηση υιοθέτησε και αυτή δεντράκι για να δώσει γαμήλιο δώρο στην παραγωγό της εκπομπής. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Χρύσανθε, για την προσπάθειά σας, για τη σκέψη σας. Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση. Το μήνυμα που στέλνει η Ηλία σήμερα στην Κρήτη, ποιο είναι? Η Ηλία, το μήνυμα που στέλνει όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι έχουμε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, απεριόριστες δυνατότητες. Πρέπει να κάνουμε όλους τις χώρες του κόσμου, τους πολίτες του κόσμου να το δουν, να το αναγνωρίσουν και εύχομαι αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσαμε εμείς σε λίγα χρόνια να βρεθεί όλη η Ευρώπη να έχει ένα υιοθετημένο δεντράκι στην Ελλάδα. Μπράβο σας, μπράβο σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χρύσανθε. Και εμείς ευχαριστούμε. Πολλά πολλά χαιρετίσματα σε όλους στην Κρήτη και έχουμε πάρα πολλούς φίλους και καλούς συνεργάτες. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Πολλά πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Τους χαιρετισμούς μας.